Μιλάμε για αποθήκες ψυχών. Σε άθλιες συνθήκες, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπου συσσωρεύεται η οργή και αγανάκτηση όλων όσων τους ξερίζωσαν από τον τόπο τους, διαμελίζοντας τις χώρες τους εξαιτίας των βομβαρδισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, και τώρα δήθεν κόπτονται για την ψυχική τους υγεία στις φυλακές που τους έκλεισαν. Τα όσα αποσπασματικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για αυτοκτονίες, ιδεασμό αυτοκτονιών, κατάθλιψη και άλλα ψυχικά νοσήματα είναι ένα μόνο μικρό δείγμα για το τι έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι και τι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Χωρίς πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και αποτελώντας έρμεα των ΜΚΟ, αποδεικνύεται στην πράξη ότι ούτε μπορείτε ούτε θέλετε να τους περιθάλψετε, πόσο μάλλον να καταγραφεί το πρόβλημα στις πραγματικές διαστάσεις του. Η όλη λοιπόν συζήτηση στοχεύει στο να εμφανίσετε ως ευάλωτους ορισμένες κραυγαλαίες περιπτώσεις για να προβληθεί η υποκριτική ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης και το πρόβλημα να συνεχίζει να διωγγώνεται παρότι μάλιστα οι ροές είναι μειωμένες. Απαιτούμε με ευθύνη του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ, να γίνουν εδώ και τώρα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού, ενώ οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ να ενταχθούν ως μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα σε αντίστοιχες κρατικές δομές. Να μετακινηθούν οι αιτούντες άσυλο άμεσα σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας, προκειμένου να μεταβούν στις χώρες τελικού προορισμού τους. Και εμείς θέτουμε το ζήτημα να καταργηθούν οι συμφωνίες εγκλωβισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το σύμφωνο το προαλυφόμενο για τη μετανάστευση, που η πολιτική εγκλωβισμού έχει οδηγήσει σε αυτά τα παράδεκτα φαινόμενα με τα στρατόπεδα φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να καταργηθούν.